είναι σε εξέλιξη συνεδρία του Ελληνικού Οργάνου Προεδρικής Προστασίας για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Θα έλεγα σε ένα πολύ καλό κλίμα, με ιδιαίτερα ανησυχία βέβαια και προβληματισμό, με την έννοια ότι διανύοντα μια δύσκολη χρονιά από άποψη βροχοπτώσεων, μη βροχοπτώσεων και την παραπεταμένη ξηρασία, ότι θα έχουμε ένα σημείο το οποίο θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο, που σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και σαν πολίτες. Να θυμίσω ότι είναι σε Ισύπηρος με την διάταξη, η οποία έχει πάρει και παράταση με τις 31, ότι έχουν κάνει με τους χώρους του παιδικού που θα πρέπει να καθαριστούν από τους ιδιώτες. Από εκεί πέρα τονίζονται οι αγίψεις, οι οποίες δυστυχώς διαφορετικά παρατηρούμε και στο νησί, ότι έχει να κάνει με μέλη προσωπικού και μέσων. Από εκεί πέρα υπάρχει ένας πολύ καλός συνεργασμός και θα έλεγα μια πάρα πολύ καλή συνεργασία τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο περιφέρειας. Και αυτό νομίζω αναγνωρίζεται από όλους. Εκτός του καλού, βέβαια, είναι το καλύτερο. Από εκεί και πέρα είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε, να τα κουβεντιάσουμε και ό,τι προκύψει να συνδράμουμε κι εμείς στο βαθμό που μπορούμε και με τα μέσα που διαθέτουμε. Τι επισημάνεις, ένα έχει να κάνει με την κόπερα, πόσο σημαντικό είναι αυτό και πώς θα τρέξουν αμέσως μετά πρόστιμα. Μέχρι πότε δηλαδή πρέπει να κοπερθούν. Είναι σημαντικό με την έννοια της ασφάλειας και της ατομικής και της περιφερειακής του καθενός από εμάς. Από εκεί πέρα ένα δύσκολο εγχείρημα, διότι η χώρα είναι αρκετή. Είναι και πολλά εκπαιδεύματα τα οποία είναι εγκαταλειμμένα και θα πρέπει εκεί οι Δήμοι να χρηματοδοτούν κατάλληλα έτσι ώστε να προχωρήσουν από μεριά τους στον καθαρισμό. Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα, παρόλο που δεν είναι φετινή διάταξη, είναι τουλάχιστον 2 χρόνια ο δεύτερος χρόνος. Από εκεί πέρα είναι σημαντικό διότι το νομικό πλαίσιο είναι πάρα πολύ αυστηρό, ιδιαίτερα φέτος. Μπορώ να πω έτσι με το χέρι στην καρδιά ότι είναι και ιδιαίτερα άδικο σε πολλές των περιπτώσεων σε ό,τι έχει να κάνει με απαγορεύσεις και περιορισμούς. Θα ακολουθήσουν πρόστιμα αν δεν υπάρξει καθαρισμό. Από τα όργανα των δημοτικών αστυνομίας των Δήμων, σαφέστατα κατηγορηματικά, ο νόμος αυτό λέει ότι σε περίπτωση που δεν έχουν προβεί ιδιοκτήτες σε καθαρισμό, στα επάγγελτα ο Δήμος καθαρίζει και το κόστος της συντήρησης το υπομίζεται διαμέσου μέσω των Δήμων ο ιδιώτης. Πάντως από κάθε χρονιά βλέπουμε ότι τώρα περισσότερα οικόπεδα έχουν ήδη αρχίσει και καθαρίζονται. Θα σας πω. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, επειδή είναι μια διάταξη η οποία είναι σε εσύ 2 χρόνια τώρα, ο κόσμος σιγά-σιγά το αντιλαμβάνεται, παρόλο την οικονομική δυσκολία που και ο ίδιος έχει ανήμωνο. Προτίθεται ένα θέμα ασφάλειας, θέμα ασφάλειας και ατομικής και της περιουσίας όπως είπα προηγουμένως. Θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία σιγά-σιγά, τουλάχιστον τον καθαρισμό, δηλαδή την αποξήλωση, να την έχουμε σε χρονιαία βάση και να έχουμε και τα βασικά μέσα, τέλος πάντων, άμεσα βεντόπιση, όπως είναι παροχή νερού για παρακολουθούν. Και να μας επανέλαβουμε την ανησυχία για την χρονιά και που είναι μια μισή χρονιά, έτσι. Είναι μια δύσκολη χρονιά με την έννοια ότι έχουμε μια παρατομένη ανομπρία στο νησί. Δυστυχώς δεν είχαμε στραβοπτώσει που όλοι δυσκώσαμε και θέλαμε. Είναι δύσκολο το σημαντικό με την έννοια ότι η ξηρασία, οι αυξημένες θερμοκρασίες και η υγρασία βοηθάνε στην εκδήλωση και επέκταση της πυρκαγιάς. Ξαναλέω, υπάρχει ένας καλός συλλογισμός από όλους τους φορείς, από τις εθελοντικές ομάδες, από την αυτοδιοίκηση, από τα σώματα ασφαλείας. Θέλω να πιστεύω ότι και αυτή τη χρονιά το αποτύπωμα θα είναι τέτοιο που θα είναι θετικό το πρόσωπο όταν θα αρχίσουμε την ιδιαίτερη περίοδο. Τέλος, ήθελα να εκφράσω την λύπη και τη στεναχώρια σε ό,τι έχει να κάνει με το πρόγραμμα υγείας, το διαφημισμένο πρόγραμμα υγείας, που σε κάθε περίπτωση ήταν ένα αρκετά σημαντικό θέμα από το δεύτερο εργαλείο. Ο προβληματισμός και η στεναχώρια είναι στο γεγονός ότι δυστυχώς τα αυτοδιοίκηση δεν άφησαν να παίξουν. Με την έννοια ότι υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις, τεράστιες ελλείψεις σε μέσα, θα μπορούσε και η αυτοδιοίκηση να υποβάλει προτάσεις έτσι ώστε να καλυφθούν αυτά τα κενά. Δυστυχώς δεν έγινε. Ελπίζω στο μέλλον σε ανάλογα εργαλεία που θα προκύψουν, χρηματοδοτικά εργαλεία. Και αυτό δεν θα είναι σε πρώτο πλάνο. Και τα τμήματα δασών ανά την επικράτευση κάτω. Ανησυχώ όπως ανησυχούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία της πυρόδιωσης. Κάνω αίτηση στους ιδιοκτήτες, επικαθοντές, νομές, νομής, οικοπαίδων, γνωρίζουν και πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι υπεύθυνοι αστικά και ποινικά για τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους. Θεωρούμε ότι η διαδικασία η οποία κινήθηκε κεντρικά δημιουργεί τεράστια ερωτηματικά όσον αφορά την εφαρμογή ειδικά στις δασικές περιοχές και στις κατοικίες μέσα σε δασικές περιοχές ή μεγάλες εκτάσεις. Θεωρώ ότι είναι εφαρμόσιμος σε δεύτερο χρόνο αυτός ο κανονισμός. Παρ' όλα αυτά, σαν Δήμος Ηρακλείου, εμείς προσπαθούμε
με τα μέσα τα οποία διαθέτουμε, σε προσωπικό σεπών, σε συνεργασία πάντοτε άψογη με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και ιδιαίτερα την πυροσβεστική, να έχουμε το καλύτερο και επιθυμητό αποτέλεσμα. Το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι να έχουμε αρνητικό αποτύπωμα σε ανθρώπινη ζωή ή σε περιβαλλοντικό ή σε αστικό ή σε αστική καταστροφή. Ευχαριστώ. Χρήματα έχετε? Χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν? Κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία δόθησαν καθυστερημένα. Δηλαδή 30 εκατομμύρια να μοιραστούν σε όλους τους δήμους της επικράτειας για να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες γύρω από δασικές περιοχές, μέχρι να γίνει με να ψηφιστεί από τη Δημοτική Επιτροπή Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει εκταμίευση, θα έχει περάσει η μισή αντιπυρική περίοδος. Σήμερα ακριθήκαμε από την περιφερειακή ενότητα για να σηματοποιήσουμε ΠΕΣΟ. Είναι το πρώτο ΠΕΣΟ που πραγματιστηούμε μετά την άσκηση που πραγματοποιήθηκε η διαδοχή μας. Ήδη μέσα μας τοποθετούνται οι φορείς. Μας ανησυχούμε φυσικά για την εξέλιξη της αντιπυρικής περιόδου, διότι οι κλιματολογικές συνθήκες δεν ευνοούν μία ήρεμη και ηφησυχασμένη περίοδο. Θεωρούμε όμως ότι θα το παλέψουμε, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να ανταποκριθούμε ο καθένας από το κομμάτι του στις υποχρεώσεις. Μέσα έχουμε. Μέσα, ό,τι είχαμε και πέρυσι. Μέσα υπάρχει ένα θέμα εκεί, προσπαθούμε και τα οχήματα των Δήμων και των υπηρεσιών να τα έχουμε σε μια σωστή και να μπορούν να τα αποκτούν στις υποχρεώσεις τους, όμως δεν πάβει να είναι παλιά οχήματα, να βγάζουν βλάβες και εκεί δίνουμε μια ιδιαίτερη βαρύτητα, ό,τι μπορούμε θα κάνουμε.